τα γυρίσματα. Ο Κώστας Βουτσάς μπορεί να φοράει το καπελάκι του στραβά, δεν φεύγει όμως στιγμή από τη γυναίκα που έχει δίπλα του. Ο ηθοποιός και η κατά πολλά χρόνια μικρότερη σύντροφός του, Αλίτη Κατσαβού, το μεσημέρι βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, έφυγαν με πούλμαν για την Καλαμάτα, καθώς απόψε έχουν παράσταση στο πλαίσιο της θεατρικής περιοδίας σε ένα παιδί μετράει τα άστρα. Αυτή είναι η γυναίκα που με έχει κάνει. Είμαι 35 και εγώ είμαι 5 χρόνια πιο μεγάλη από αυτήν, δεν υπάρχει. Όσο χρειάζεται, η διαφορά που χρειάζεται. Είστε γυναίκα που ο κύριος Βουτσάς μιλάει συνέχεια σε κάθε συνέντευξή του και του έχει αλλάξει και τη ζωή του τελευταίο διάστημα. Ναι, νομίζω ότι ο ένας έχει αλλάξει τη ζωή του άλλου το τελευταίο διάστημα. Και για μένα ήταν πολύ θετική επίδραση ο Κώστας στη ζωή μου. Και ελπίζω ότι και εγώ είμαι για εκείνον. Το χιούμορ του Κώστα Βουτσά είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που η Αλίκη αγαπάει σε εκείνον. Το μεγάλο χάπι είναι αυτό. Μου λέει κάθε φορά, έλα πάρε το χάπι σου, έλα πάρε το χάπι σου. Και το χάπι σου ξέρεις ποιο είναι. Έτσι και το πω, θα βάλετε πρόστιμο. Ο Κώστας Βουτσάς τη χρονιά που έρχεται έχει ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Κινηματογραφική ταινία, θέατρο αλλά και τα παντελόνια που μπορεί να είναι κάτω. Τα λεφτά όμως θα μπουν στην τσέπη. Ξεκινάνε και τα παντελόνια, ένα σύριαλ που σήμερα μεγάλη επιτυχία πέρσι. Πολύ μεγάλη και, και πάλι θα έχει επιτυχία. Γιατί είναι πολύ καλό σύριαλ. Αυτό είναι ισπανικό σύριαλ, ξέρεις. Για πόσα επεισόδια έχετε πάρει το πράσινο φως? 13 επεισόδια πάλι. Για 13 επεισόδια. Τώρα παίρνουμε και τα λεφτά μας αυτή τη εβδομάδα. Θα τα πάω εγώ με το ταξί. Πάμε κουρτσάκι μου. Όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν έχω. Όχι, μην ανησυχεί. Δεν θα σου πάρω λεφτά. Αρκεί να βάλει πρώτη τη γυναίκα μου. Θα πληρωθείτε δηλαδή. Γιατί αυτό γίνονται πολλέ δουλειέ, κύριε Βουτσάκη, και πολλοί ηθοποιοί δεν πληρώνονται. Ναι, εμάς και μας ειδοποίησαν. Πρέπει να πάρουμε τα λεφτά μας. Πάμε την Τετάρτη να πάρουμε λεφτά. Για να βάλουμε κάτι στην τσέπη μας. Να έχουμε να ψωνίζουμε. Οι λέξεις κούραση και γκρίνια δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο του ηθοποιού. Απέναντίας η δουλειά είναι πάνω-πάνω. Εγώ έχω την νοοτροπία του νικητή. Έχω την νοοτροπία του αγωνιστή. Γιατί από μικρό παιδί είμαι συνέχεια στον αγώνα. Συνέχεια στη βιοπάλη, συνέχεια στο ψάξιμο. Και τώρα από τη στιγμή που έγινε γνωστός και καθιερώθηκα, εντάξει, τα ξεπέρασα όλα. Με έχεις απαντήσει ποτέ? Με έχεις απαντήσει ποτέ? Δεν θα σας απαντήσει αμέσως με ένα ναι ή ένα όχι. Πες με ένα ναι ή ένα όχι. Όλα αυτά, Βαλεντίνη μου, τα τουρκικά και τα αυτά, είναι μόδα, θα περάσει. Με τώρα φέτος, με τον χρόνο, θα περάσει. Όπως πέρασε τα βραζιλιάνικα, πέρασε τα αμερικάνικα. Πέρασε ωραία μάτια, έχεις, ε. Ωραία μάτια, ωραία. Λοιπόν, ακούς και είναι μόδα αυτό, θα περάσουν τα τουρκικά. Και τα τουρκικά τι κάνουν, όλα οι έρωτες αυτά. Εμείς έχουμε τη ζωή μας μέσα σε αυτό το σύριαλ που είναι τα πατρινοϊκά. Έχουμε τη ζωή μας. Η ζωή του Κώστα Βουτσά είναι